Πάμε να αλλάξουμε τώρα, να δούμε πώς θα μας τα πει η κυρία Χριστίνα Μανέ, φοροτεχνικός, την οποία έχουμε στην τροφιά μας και να την καλημερίσουμε. Γεια σας, κυρία Μανέ, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Για τον Έμφυα, γιατί έρχονται αλλαγές και έχει αναστατωθεί λίγο ο κόσμος και με το από πότε θα πληρώνεται, αλλά και για τις αντικειμενικές που αλλάζουν, που θα επιβαρύνουν και τον Έμφυα ή θα τον μειώσουν. Τα έχουμε ξαναπεί και μαζί αρκετές φορές. Το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών είναι κάτι το οποίο περιμέναμε να εξορθολογιστεί και ουσιαστικά πλέον έχουμε μια εξομάλυνση των αντικειμενικών με των εμπορικών αξιών. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι έρχεται να γίνει για να μην τρομάξουμε τους τηλεθεατές, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε πρώτη φάση, ενώ άμεσα θα έχουμε την ανακοίνωση ποιες θα είναι οι νέες αντικειμενικές αξίες, η απόλυτη εφαρμογή τους θα γίνει από τον Γενάρη του 2022. Άρα, επειδή εκτός από τον Έμφυα υπάρχουν και άλλοι φόροι οι οποίοι συμπαρασύρονται από τις αντικειμενικές αξίες. Προλαβαίνετε είναι... να μεταβιβάσετε, λέει η κυρία Μανέ, ή να κάνετε τις γονικές παροχές σας, να μην αγχώνεστε. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων ή όλοι όσοι θέλουν να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που έχει να κάνει με μεταβίβαση, με αποδοχή κληρονομιάς, θα μπορούν να το ολοκληρώσουν. Σε σχέση τώρα με τον Έμφυα, βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα της εκαθάρισης του Έμφυα. Μιλάμε για τον Έμφυα του 2022, όχι για τον Έμφυα που θα δούμε τώρα μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που είναι ο Έμφυα του 2021. Να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για τον Έμφυα του 2022 και πια θα έχουμε την εκαθάρισή του από τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Δηλαδή από τον Μάρτιο του 2022 και κάθε επόμενο χρόνο θα έχουμε την εκτέλεση της αποπληρωμής του. Να πούμε ότι ουσιαστικά πλέον μπαίνει στο σύστημα, στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, δηλαδή θα έχει τιμή ζώνης σχεδόν όλη η χώρα. Μέχρι σήμερα, περίπου το 85% των ακινήτων προσδιοριζόντουσαν αντικειμενικά. Από εδώ και πέρα, το 95% των ακινήτων θα έχει προσδιορισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε περίπου 3.500 καινούργιες περιοχές, οι οποίες θα έχουν Έμφυα. Και σε σύνολο, δηλαδή στο σύνολο των περιοχών, έτσι όπως γρήγορα έχουμε προλάβει να τα υπολογίσουμε, περίπου γύρω στις 4.000 περιοχές θα δουν μειώσεις και 7.500 περιοχές θα δουν αυξήσεις. Αυτό ως προς τις τιμές ζώνης. Σωστό. Εδώ να πω απλώς ότι στην πληροφορία που έχουμε, τέλος πάντων, είναι ότι πολλές περιοχές στο κέντρο των Αθηνών θα ακριβίνουν και αρκετά, πάνω από 50% σε πολλές περιπτώσεις. Όπως επίσης τα λεγόμενα ακριβά προάστια, κυρίως του Βορρά, θα πέσει και του Νότου. Και του Νότου θα πέσουν οι αντικειμενικές. Όχι, για την αύξηση μίλησα εγώ, με συγχωρείτε. Ναι. Και στο Νότο θα δούμε αυξήσεις. Και στο Βορρά, Νότο. Όπως πολύ σωστά είπατε, προβλέπεται ότι θα υπάρχουν κάποιες μικρές μειώσεις. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι στο τελικό προσδιορισμό του Έμφυα, επειδή λόγω του ότι θα διευρυνθεί η φορολογική βάση που θα επιβληθεί ο φόρος. Μπορεί να είναι λιγότερος ο φόρος. Ναι. Μπράβο. Ουσιαστικά τελικά το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αυξημένο. Καθώς επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιβολή αυτού του φόρου πάει σε κλιμάκια. Δηλαδή μια ζώνη η οποία είναι από 750 Μάλιστα. ευρώ το μέτρο μέχρι 1050 έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό υπολογισμού. Οπότε μην προτρέχουμε στο να πούμε ότι θα είναι τεράστιο ο Έμφυα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να δούμε να υλοποιηθούν και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης. Να κρατήσουμε αυτό που είπατε, κυρία Μανέ, ότι θα μπουν πολλές περιοχές. Το ότι θα πληρώνουν περισσότεροι. Σημαίνει ότι μπορεί να μειώσει το φόρο. Να πληρώνουν όλοι, τέλος πάντων, λιγότερα φόρο. Λιγότερα ποσά. Ας ελπίσουμε όλο αυτό λοιπόν να είναι δικαιότερο. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι εφόσον έχουμε τέτοιες εξελίξεις και πάμε καλά στον Έμφυα, και ναι, να τον πληρώνουμε από την αρχή του χρόνου και ναι, να τον πληρώνουμε σε 10 δόσεις. Επειδή όμως ο Έμφυα έχει και εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έκπτωση στον Έμφυα τη τάξη του 50% αλλά και τη τάξη τη πλήρους απαλλαγής. Αν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, το κράτος πώς θα μπορέσει αυτό που θα πρέπει να δώσει την έγκριση για τη χρήση που θα τρέχει. Είναι όλο σωστό. Αυτό. Περιμένουμε τις διευκρινήσεις, κυρία Μανέ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.